Καλημέρα, τι κάνετε? Σήμερα μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Μπορείτε να τη κάνετε εύκολα χωρίς κανένα φόβο. Δεν έχει κάτι. Έχει βότκα, ιόδιο, αλάτι. Τι είναι αυτή η βότκα με ιόδιο, γιατί τι κάνουμε? Όποιος έχει θέμα με φλέβες, φλεβίτιδα, κυρσί, αυτά τα σημαντάκια στα πόδια παράξενα. Όποιος λέει πονάνε τα γόνατα δεν μπορώ να ησυχάσω. Όταν θέλουμε να τρίψουμε την πλάτη γιατί πιάστηκα, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω από τι πονάω. Πλάτη, γόνατα, φλέβες, κυρσί. Αυτά. Θυροειδή. Όταν έχουμε θυροειδή. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω ένα κόλπο πώς μπορείτε να μάθετε άμα λείπει ιόδιο στον οργανισμό σας. Μπορείτε να κάνετε εξέταση, να πάτε στο γιατρό, να ζητήσετε εξετάσεις, να σας πει ο γιατρός. Μπορείτε μέσα στο σπίτι, θα κάνετε ένα γρήγορο τεστ για να μάθετε άμα λείπει ιόδιο από τον οργανισμό. Αυτό στο τέλος, τώρα κάνουμε τη βότκα, τη μαγική. Εδώ είναι 100 γραμμάρια βότκα απλή, ένα μπουκαλάκι. Έγραψα ότι θα έχει ιόδιο. Τι θα κάνουμε πρώτα-πρώτα? Θα πάρουμε αλάτι θαλασσινό. Για 100 γραμμάρια βότκα, 2 γραμμάρια θαλασσινό αλάτι. Τα βάλουμε μέσα. Ωραία. Τέλεια. Θα φύγει που να πάει. Θα φύγει που να πάει. Και θέλουμε εδώ πέρα 5 γραμμάρια ιόδιο, βάμα ιόδιο, όχι μπιταντίν, μην μπερδευτείτε, θα πάτε στο φαρμακείο να πάρετε βάμα ιόδιο. Εγώ έχω τη ζυγαριά μου, θα τη μετράω έτσι. Θα τη φτιάξετε, θα τη κρατήσετε μέχρι ένα χρόνο στη ντουλάπα σας, δεν θα πάθει τίποτα. Ακριβώς. Ανακατεύουμε. Καλά είναι να έχουμε ένα σκούρο μπουκαλάκι. Να μην πέφτει ήλιος, να μην πέφτει φως. Να κατέψω λίγο για να το αλάτι να να κλείσει. Αύριο δεν θα έχει εδώ αλάτι, θα λιώσει όλο. Θα λιώσει όσο πρέπει. Τέλος πάντων, θα λιώσει το αλάτι. Έχουμε βότκα. Τι κάνουμε, αν έχουμε εδώ θυροειδή. Τις πρώτες μέρες θα βάζουμε λίγο. Κάπως έτσι. Ίσα ίσα που έβριξα τα χέρια μου και απλώνω εδώ. Αύριο, πιο πολύ μεθαύριο, τρίβουμε εδώ πέρα, όποιος έχει θυροειδή. Νιώθω τώρα αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι, μια ευχάριστη ζέστη και κρύο ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ζέστη και κρύο ταυτόχρονα. Εδώ πέρα. Όταν χρειάζεται το ιόδιο, θα μπει εδώ πέρα εκεί που πρέπει. Αν πονάει το γόνατο, βάζετε λίγο στο χέρι σας, τρίβετε. Σιγά σιγά θα πείτε, όχι όλα είμαι καλύτερα, πώς έτσι. Βότκα ιόδιο δεν έχει κάτι. Τώρα πώς να ξέρετε αν λείπει ιόδιο στον οργανισμό? Είναι ένα πολύ απλό τεστ. Εγώ έχω το μπουκαλάκι μου το ωραίο. Θα βάλετε κάπου στο σώμα σημάδι. Ορίστε. Αν αυτό το σημάδι θα φύγει μέσα σε 12 ώρες, λείπει ιόδιο.
αν αυτό το σημάδι θα μείνει 24 ώρες και παραπάνω, είστε πλήρες μυγόδιο. Τόσο απλά. Μερικές φορές κάποια άτομα λένε σαν να το ρουφάει το δέρμα. Μετά από ένα-δύο ώρα, πού είναι το γιώδιο, δεν λίγο, ίσα-ίσα φαίνεται. Η γιαγιά μου μέσα σε μισή ώρα θα το απορροφήξει, δεν της λείπει γιώδιο. Η γιαγιά μου θα βάλει αυτό το σημάδι, εγώ θα δω, θα δω μέχρι πού είμαι. Πιστεύω αύριο, ακόμα θα το έχω. Γι' αυτό το εδώ να φαίνεται κιόλας. Είναι πολύ απλό τεστ, πολύ παλιό. Και έτσι μπορείτε να ξέρετε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιταντζίν ή όχι. Γιατί κάποιες φορές κάποια άτομα βάζουμε έτσι το σημάδι και δεν φεύγει με τίποτα το γιώδιο. Δεν φεύγει. 24 ώρες, 36 ώρες μένει. Αυτό λέει ότι να ζητήσετε στο φαρμακείο κάτι άλλο αντισηπτικό εκτός από το πιταντζίν, γιατί δεν χρειάζεται πιταντζίν για να κάνετε κάτι με μικροτραύματα τα δικά σας. Είναι απλά τα θέματα αυτά. Συνταγή αυτή με τη βότκα γιώδιο δεν είναι δικιά μου. Είναι από έναν δόκτωρο Βάιντοφ που μένει στην Αμερική. Γράφει βιβλία. Μιλάει ασταμάτητα ότι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Είναι γιατρός. Είναι πολύ καλός γιατρός. Μένει στην Αμερική. Είναι Ρώσος, είναι πολύ γνωστός και πάντα λέει θα τρώτε θαλασσινά, να προσέχετε να μην σας λείπει γιώδιο, γιατί οι πιο πολλές αρρώστιες αρχίζουν και θεραπεύονται μόλις έχουμε συμπληρώσει το γιώδιο στον οργανισμό μας. Αυτό ήταν, πιστεύω σας είναι χρήσιμη αυτή η βότκα, δεν πιστεύω να θέλετε να την πιείτε, αυτή έτσι πως τη φτιάξαμε δεν την πίνουμε. Αλλά μπορείτε να τη δυναμώσετε. Τι μπορείτε να βάλετε εδώ. Οξυζηνέ 3%. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Για 100 γραμμάρια ένα κουταλάκι του γλυκού. Ειδικά αν έχετε θέμα με το θυροειδή. Δυναμώνει αυτή τη βότκα οξυζηνέ. Απλά να ξέρετε από τη στιγμή που βάλατε οξυζηνέ, μετά από 2 εβδομάδες πρέπει να φτιάξετε άλλο μπουκαλάκι. Γεια σας, τα λέμε, θέλω να είστε καλά και κάθε μέρα λίγο καλύτερα. Γεια σας και τα λέμε.